Κορίτσια, γεια σας και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Σήμερα είχα πάρα πολύ όρεξη να γυρίσω ένα βίντεο, οπότε αποφάσισα να γυρίσω ένα βιντεάκι haul. Έχω να σας δείξω διάφορα έτσι πραγματάκια που αγόρασα μόνη μου και άλλα που μου έχουν στείλει εταιρείες. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους και όλες που παρευρεθήκατε στο event του καταστήματος Favela, στο opening που έγινε και είχα οργανώσει κι εγώ ένα meetup. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Πάμε να δούμε αυτό το haul. Πρώτα απ' όλα θα περάσουμε στα είδη ρουχισμού όπως κάθε φορά και έχω να σας δείξω αυτήν εδώ τη Zip Kilot από τα BSB, την έχω φορέσει κιόλας. Είναι σε μαύρη απόχρωση. Θα σας έχω και διάφορες φωτογραφίες έτσι κάπου εδώ ώστε να βλέπετε πώς την έχω φορέσει εγώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες αυτές που έχει με το brand του BSB. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο την αγόρασα. Από κάτω στο description box θα σας έχω όλες τις τιμές που θα μπορέσω να βρω για οτιδήποτε από αυτά που σας δείχνω. Είναι μια απλή Zip Kilot, το ύφασμα μου άρεσε πάρα πολύ, έχει και τσέπες εδώ. Εγώ τις φοράω πάρα πολύ, ειδικά φέτος που είναι πολύ στη μόδα. Αν και αν δεν κάνω λάθος, τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι στη μόδα. Αλλά εγώ φέτος έχω πάθει κάτι με τη Zip Kilot. Εγώ την αγόρασα από τη φετινή ανοιξιάτικη κολεξιόν του BSB. Οπότε αν ενδιαφέρεστε να την αναζητήσετε κι εσείς, υπάρχει τώρα στα καταστήματά τους. Οπότε είναι ευκαιρία να τις ρίξετε μια ματιά. Μετά θα συνεχίσω με την εταιρεία Cosabella. Μου έστειλε αυτό εδώ το μπραλέτ ουσιαστικά, σε γαλάζιο χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, βγάζει και μαγιό αλλά και υπέροχα εσώρουχα. Μου έστειλε το συγκεκριμένο μπραλέτ. Εγώ θα το φοράω τώρα το καλοκαίρι ειδικά με έτσι αμάνικα t-shirts που ίσως να έχουν μεγάλο κόψιμο, ώστε να μην φαίνεται άσχημο το σουτιέν, να φοράω ένα μπραλέτ και είναι και πάρα πολύ άνετα. Μετά για όσες είστε ενεργές στο Instagram, θα γνωρίζετε την εταιρεία My Fashion Fruit. Είναι ένα ελληνικό brand που ουσιαστικά από ό,τι έχω καταλάβει φέρνει ρούχα από διάφορα μέρη του κόσμου και δουλεύουν μέσω του e-shop τους. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να σας το δείξω αυτό, ένα κορμάκι μου στείλανε, το οποίο δένει έτσι όπως θέλεις εσύ. Ουσιαστικά έχει δύο πολύ μακριά κομμάτια υφάσματος, τα οποία τα φέρνει στη μέση, τα φέρνει στο λαιμό. Πάλι θα σας έχω φωτογραφίες για να πάρετε μια ιδέα, γιατί νομίζω τώρα δεν μπορείτε να καταλάβετε και πολλά. Τέλος πάντων είναι το κορμάκι, είναι one size, οπότε δεν υπάρχει φόβος του να μην σας κάνει ή να σας είναι μεγάλο ή να σας είναι μικρό. Μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα θα το φορέσω τώρα το καλοκαίρι. Πιστεύω με ψηλό μέσα σορτσάκια θα είναι super. Μετά έχω να σας δείξω από την εταιρεία The Original Jeans Shop. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, σας την είχα δείξει και στο προηγούμενο haul που είχα κάνει. Μου έστειλε πάλι μία μπλουζίτσα, είναι αυτή εδώ με τις φράουλες. Εγώ πεθαίνω για φράουλες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία, φιλική, έτσι νεανική μπλουζίτσα. Εγώ θα τη φορέσω σίγουρα, πάλι με ψηλό μέσα σορτσάκια τζιν το καλοκαίρι. Και είναι ένα ιδανικό μπλουζάκι νομίζω για κάθε μέρα, αν θέλει κάποιο να το συνδυάσει με ένα casual outfit. Μετά στα είδη ρουχισμού δεν μπορούσα να παραλείψω κάτι από την Flashing Days Collection, δηλαδή από τη δική μου collection. Στα ανοιξιάτικα κομμάτια έβγαλα αυτό εδώ το crop top που φοράω και αυτή τη στιγμή, που έχει γίνει πραγματικά από τα αγαπημένα μου σχέδια. Έχει αυτό εδώ το κόψιμο. Πάλι θα σας έχω φωτογραφίες ώστε να το δείτε και καλύτερα πώς εφαρμόζει πάνω στο σώμα κλπ. Είναι πάρα πολύ βολικό για κάθε μέρα αλλά και για βράδυ με ένα πολύ ωραίο statement κολιέ. Εγώ το φοράω συνέχεια. Δεν πάει πολύ καιρός που τα έχω βγάλει αυτά τα μπλουζάκια, περίπου μία εβδομάδα, και πραγματικά έχετε ξετρελαθεί κι εσείς και χαίρομαι που σας αρέσει έτσι και το δικό μου γούστο. Οπότε σας το δείχνω και αν σας ενδιαφέρει να μου στείλετε μήνυμα ή να κάνετε την παραγγελία σας μέσω του flashingdays.com. Μετά θα περάσω σε δύο ζευγάρια παπούτσια. Ναι, είναι δύο ζευγάρια τα παπούτσια που αγόρασα. Τα συγκεκριμένα δεν μου τα έχουν στείλει, τα αγόρασα με δικά μου χρήματα. Το ένα είναι από την εταιρεία Macris. Είναι αυτή εδώ η εταιρεία. Αγόρασα αυτές εδώ τις πλατφόρμες. Πριν σχολιάσετε κάτι, θέλω να σας πω ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα κεντρικά παπούτσια. Ένα από αυτά είναι και τα συγκεκριμένα. Είναι αυτές εδώ οι πλατφόρμες.
κορίτσια είναι υπέροχες, είναι πάρα πολύ άνετες. Στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς για τα trucks, γιατί εντάξει τα trucks έχουν φύγει λίγο από τη μόδα, αλλά πραγματικά δεν με πειράζουν καθόλου, ταιριάζουν με κάθε outfit. Και να σας πω την αλήθεια, τα φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρωί για δουλειές από εδώ από εκεί και για βράδυ για ένα χαλαρό ποτό. Νομίζω είναι η ιδανική πλατφόρμα. Ναι, θα μου πείτε από τώρα έχεις ξεκινήσει και φοράς πέδιλα. Θα σας πω ναι, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, οπότε γιατί όχι. Ακόμα και με παντελόνια τις φοράω τις συγκεκριμένες πλατφόρμες και πραγματικά πιστεύω πως θα τις καταευχαριστηθώ φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η τιμή τους ήταν στα 160 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά θα σας έχω και το link από κάτω του site τους ή του Facebook, ό,τι βρω τέλος πάντων. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, να τους ρωτήσετε διάφορες λεπτομέρειες για την εταιρεία και τα παπούτσια τους. Εγώ να σας πω ότι έχω ξαναπάρει από τη συγκεκριμένη εταιρεία, πιο παλιά, κάποιες πλατφόρμες πιο ψηλές βέβαια, και μου βγήκανε πάρα πολύ καλές. Αυτό ουσιαστικά είναι το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια που αγοράζω. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει οικονομικά παπούτσια, έτσι. Παρόλα αυτά, πραγματικά δεν μετανιώνω ούτε ένα ευρώ που έχω δώσει, γιατί ξέρω ότι θα με βγάλουν ασπροπρόσωπες για όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι, και όχι μόνο φέτος και του χρόνου. Οπότε πραγματικά τη συνιστώ ανεπιφύλακτα τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και το επόμενο ζευγάρι παπούτσια που έχω να σας δείξω είναι από την εταιρεία Polo Garage. Και τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν πρέπει να σας την έχω ξαναδείξει σε βίντεο. Είναι μια εταιρεία από την Τουρκία, δεν είναι ελληνική εταιρεία. Για όσους από εσάς με ακολουθείτε στο Instagram και Facebook, θα είδατε το Πάσχα ότι πέρασα τις διακοπές μου στο νησί της Χίου. Πήγα έτσι στα παλιά μου λιμέρια εκεί που σπούδαζα και έκανα Πάσχα εκεί. Και πέρασε ένα διήμερο απέναντι στο Τσεσμέ. Εκεί στη Μαρίνα του Τσεσμέ υπάρχει αυτό το κατάστημα, το Polo Garage, που όσες φορές πήγαινα και πιο παλιά όταν ήμουν στοιχείο, έβρισκα μοναδικά κομμάτια. Αυτή τη φορά δεν βρήκα έτσι κάτι σε είδη ρουχισμού, αλλά αγόρασα ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Πάλι είναι κεντρικά. Τώρα δεν ξέρω τι με έπιασε πραγματικά αυτό το μήνα. Είναι αυτά εδώ, που όπως στην κάμερα φαίνονται πάρα πολύ νέων, αλλά πραγματικά δεν είναι τόσο. Είναι αυτά τα φούξια αθλητικά παπούτσια. Τα πήρα στην τιμή των 25 ευρώ, δηλαδή δεν είναι ότι είχα ανάγκη από αθλητικά παπούτσια, εννοείται έχω πόσα ζευγάρια, αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ και να σας πω την αλήθεια, αρέσει πάρα πολύ το καινούριο σχέδιο που έχει βγάλει ο Kanye West, για όσους από εσάς το ξέρετε, και μοιάζουν πάρα πολύ, είναι έτσι αυτό το στυλ. Είναι πάρα πολύ άνετα και λόγω τιμής δεν μπορούσα να τα αφήσω. 25 ευρώ και νομίζω θα τα φοράω συνέχεια, πάλι άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι συνέχεια. Είναι super. Θα κάτσω να ψάξω και να σας βάλω από κάτω το link του site τους, αν φέρνουν στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω. Εγώ σας λέω, επισκέφτηκα την περιοχή Τσεσμέ και από εκεί τα αγόρασα. Αν βρω όμως link για τα συγκεκριμένα αθλητικά θα σας το έχω από κάτω ώστε να τα τσεκάρετε, γιατί είναι απίθανα παπούτσια και πάρα πολύ άνετα. Τέλος έτσι από είδη ρουχισμού και αξεσουάρ έχω να σας δείξω αυτά εδώ τα γυαλιά ηλίου. Σας έχω τρελάνει στο Instagram και στο Facebook με διάφορα post έτσι που κάνω, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι καθρέφτες. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου πηγαίνουν τέτοια γυαλιά με στρογγυλό φακό, κι όμως είμαι θυσμένη με το συγκεκριμένο ζευγάρι γυαλιών. Και γενικά έχω να σας πω πως εγώ προτιμώ να αγοράζω κάθε χρόνο γυαλιά ηλίου, οπότε ψάχνω να βρίσκω οικονομικές λύσεις. Τα συγκεκριμένα τα αγόρασα στα 80 ευρώ. Νομίζω για ένα brand είναι Pepe Jeans ότι είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Τα αγόρασα από ένα τοπικό κατάστημα εδώ που μένω, στην Αθήνα, οπότε αν θέλετε θα σας αφήσω από κάτω τα στοιχεία, αν σας ενδιαφέρει να τους πάρετε ένα τηλέφωνο ή να τα βρείτε και στη δική σας περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραία γυαλιά ηλίου. Εγώ που πραγματικά πίστευα πως δεν θα μου πηγαίνει το στρογγυλά, αυτά νομίζω μου πάνε. Είναι ιδιαίτερο σαν σχέδιο, αλλά έχω ξετρελαθεί και μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι πανάλαφρα. Και περνάμε έτσι στα είδη μποτέ. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς ότι υπήρχε τώρα ένα δεκαήμερο προσφορών στα μαγαζιά κλπ. Εγώ πήγα στα The Body Shop και μαντέψτε τι πήρα.
Πήρα προμήθειες για το καλοκαίρι, το Honey Bronze από τα The Body Shop. Είναι το αγαπημένο μου έτσι, όχι ακριβώς bronzer, είναι λάδι το οποίο το βάζεις στο σώμα. Και εκτός από τη χρυσόσκονη, η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά, πολύ διακριτική, αφήνει έτσι και μια ηλιοκαμένη όψη. Δεν είναι bronzer, αλλά καταλάβατε, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα αγόρασα με 15% έκπτωση και ελπίζω τώρα που έχει ανέβει το βίντεο να υπάρχει ακόμα η έκπτωση. Να τα δείτε κι εσείς, να τα προμηθευτείτε, γιατί από ό,τι μου είπαν οι κοπέλες στο The Body Shop, το κατάστημα που πήγα, τώρα έχουν κάνει καινούριες παραλαβές, οπότε πραγματικά προλάβετε, για μένα είναι must have για το καλοκαίρι. Μετά έχω να σας δείξω από τα H&M, μου στείλαν αυτό εδώ το κουτάκι. Ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, ανακοινώσαν το άνοιγμα του e-shop τους, οπότε στείλαν σε διάφορες bloggers και instagramers διάφορα προϊόντα. Εμένα μου στείλαν ένα μανό και δύο κραγιονάκια. Να σας πω και τις αποχρώσεις αν σας ενδιαφέρουν. Το ένα είναι το It's Your Move και το άλλο είναι το In The Buff. Θα σας τα δείξω σε επόμενο βίντεο να σας πω έτσι και την άποψή μου. Και τέλος θα περάσουμε σε μια πίθανη εταιρεία. Επικοινώνησε μαζί μου η εταιρεία Nissim. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, εγώ την είχα δει από διάφορες ξένες youtubers που την έδειχναν. Είναι ουσιαστικά το fast shampoo και conditioner. Ισχυρίζονται πως βοηθούν στη λάμψη και στο να μακρύνουν λίγο πιο εύκολα τα μαλλιά από ό,τι κανονικά. Είναι μια αρκετά αξιόπιστη εταιρεία από ό,τι έχουν πει διάφορες youtuber και Ελληνίδες. Τώρα πρόσφατα είδα πως και άλλες Ελληνίδες youtubers δοκιμάζουν προϊόντα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε χάρηκα και εγώ πάρα πολύ όταν μου έστειλαν μήνυμα και με ρώτησαν αν θέλω να μου στείλουν το σαμπουάν και το conditioner. Είναι αυτά εδώ, είναι αυτές εδώ οι συσκευασίες. Στα 300ml είναι μια γενναιόδορη ποσότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα δοκιμάσω, ανυπομονώ πραγματικά. Επίσης το κουτί που μου στείλανε πάρα πολλά δειγματάκια για να έχω έτσι να δοκιμάζω και να μακρύνουν και τα μαλλιά μου, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, κουρεύτηκα. Εντάξει, κουρεύτηκα αρκετά, μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κουρεύτηκα αρκετά και πραγματικά θέλω να τα μακρύνω, αλλά έπρεπε να τα κουρέψω γιατί θέλω να είναι υγιή τα μαλλιά μου. Οπότε θα σας κάνω ένα βίντεο review σε κάποια φάση μόλις δοκιμάσω τα συγκεκριμένα σαμπουάν για να σας πω την άποψή μου. Και τέλος, βλέπετε τόση ώρα που κάθεται εδώ μόνο του το μπλουζάκι, το flirty crop top από την Flashing Dares Collection, και το έχω εδώ γιατί το συγκεκριμένο μπλουζάκι θα σας το κάνω giveaway. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός που κάνω μέσω YouTube για την κολεξιόν μου. Είναι το αγαπημένο μπλουζάκι, διότι μπορεί κάποια κοπέλα να το φορέσει και χειμώνα και καλοκαίρι. Είναι crop top. Έχει την εξής λεπτομέρεια εδώ που πάει προς τα πάνω και μετά κατεβαίνει. Αυτό το νι ουσιαστικά. Εγώ έχω ένα θέμα με τα crop top, μου αρέσει πάρα πολύ να έχουν εδώ πέρα λεπτομέρειες. Και στη πίσω πλευρά έχει ένα κρυφό φερμουάρ εδώ, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ φίνο. Και επίσης το λόγο μου, το λόγο του Flashing Dares. Νομίζω είναι ένα μοναδικό κομμάτι και ξέρω πως πάρα πολλές από εσάς το έχετε ήδη λατρέψει. Οπότε αποφάσισα πως τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, είναι ευκαιρία να κάνουμε ένα giveaway. Έχω καιρό να σας κάνω giveaway. Για τους όρους του διαγωνισμού θα σας παρακαλούσα να είστε συνδρομήτρες στο κανάλι μου, οπότε πατήστε το κουμπάκι subscribe για όσες από εσάς δεν είστε. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και ένα σχόλιο από κάτω που να μου γράφετε ουσιαστικά ποιο μέγεθος θα θέλετε να κερδίσετε. Να σας πω ότι τα συγκεκριμένα μεγέθη, το small είναι ουσιαστικά το small medium, το medium είναι το medium large και το large extra large. Οπότε ανάλογα γράψτε μου από κάτω στα σχόλια small, medium ή large, ώστε να ξέρω κι εγώ όποια το κερδίσει ποιο μέγεθος να τη στείλω. Ελπίζω να σας αρέσει. Πραγματικά αυτό το δώρο το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε πόση μεγάλη αφοσίωση έχω δώσει στην κολεξιόν μου και ελπίζω όποια το κερδίσει να το καταχαρεί. Για όσοι από εσάς έχετε Facebook και Instagram, εννοείται θα υπάρχει και εκεί ένα αντίστοιχο post όπου θα μπορέσετε να συμμετέχετε και από εκεί. Οπότε για περισσότερες συμμετοχές ανοίξτε από κάτω το description box να βρείτε το link για το Facebook και το Instagram. Αυτά είχα να σας πω. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και φιλάκια πολλά. Καλή επιτυχία για το διαγωνισμό. Γεια σας!